Βιολογία Τρίτη Γυμνασίου. Ενότητα 4,3 Πρώτη ερώτηση. Σε ποιε κατηγορίε και γιατί διακρίνονται οι αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού. Ο οργανισμό, για να προστατευτεί από του παθογόνου μικροοργανισμού, διαθέτει διάφορου αμυντικούς μηχανισμού. Αυτοί είναι: Α. Εξωτερική. Ο στόχο του είναι να εμποδίσουν την είσοδο των παθογόνων μικροοργανισμών στον οργανισμό, τη μόλυνση. Β. Εσωτερική. Ο στόχο του είναι να καταπολεμήσουν του παθογόνου μικροοργανισμού αν αυτοί κατορθώσουν να εισέλθουν. Διακρίνονται σε Α. Γενικού. Έχουν κοινό τρόπο δράση για πινδύπτε μικροοργανισμό. Β. Ειδικού. Έχουν ειδικό τρόπο δράση για τον κάθε μικροοργανισμό. Δεύτερη ερώτηση. Ποιοι μηχανισμοί περιλαμβάνονται στου εξωτερικού αμυντικού μηχανισμού. Το δέρμα, που αποτελεί αποτελεσματικό φραγμό στην είσοδο των μικροβίων. Το σάλιο, που περιέχει ένζημα που καταστρέφουν μικροοργανισμού στι τροφές. Ο υδρότα, που δρά με τρόπο παρόμοιο με αυτό του σάλιου. Το βλενογόνο, που καλύπτει το εσωτερικό τη μύτη, τη στοματική κοιλότητα, τα βλέφαρα και τα γεννητικά όργανα, τα κύτταρα του οποίου παράγουν τη βλένα. Η βλένα είναι μια ουσία που παγιδεύει τα μικρόβια. Το πολύ όξινο περιβάλλον του στομάχου, εξαιτία του οποίου καταστρέφονται τα περισσότερα μικρόβια που εισέρχονται με την τροφή ή το νερό. Τρίτη ερώτηση. Ποιοι μηχανισμοί περιλαμβάνονται στου Γενικού Εσωτερικού Αμυντικού Μηχανισμού. Στου Γενικού Εσωτερικού Αμυντικού Μηχανισμού περιλαμβάνονται Α, η φλεγμονή, μετά από καταστροφέ στου ιστού. Τα συμπτώματα τη είναι άνοδο τη θερμοκρασία τη περιοχή, πρίξιμο, πόνο και κοκκίνισμα. Β, ο πυρετό. Άνοδο τη θερμοκρασία του σώματο, μετά από γενικευμένη μόλυνση. Γ, ουσίε με αντιμικροβιακή δράση. Δ, η φαγοκυτάρωση, Χάρη σε ειδικά λευκοκύτταρα. Τέταρτη ερώτηση: Τι είναι τα αντιγόνα και τι τα αντισώματα. Αντιγόνα ονομάζονται οι ξένοι παράγοντε, μικρόβια, μικροβιακέ ουσίε και άλλα, που προκαλούν την αντίδραση των ειδικών εσωτερικών αμυντικών μηχανισμών. Αντισώματα ονομάζονται ειδικέ πρωτενε με δομή τέτοια που να ταιριάζουν με το αντιγόνο, όπω το κλειδί με την κλειδαριά, και να οδηγούν στην εξουδετερώσή του τη. Τα αντισώματα παράγονται από ειδικά λευκοκύτταρα. Πέμπτη ερώτηση: Πότε ενεργοποιούνται οι ειδικοί εσωτερικοί αμυντικοί μηχανισμοί και πώ αντιδρούν. Οι ειδικοί εσωτερικοί μηχανισμοί ενεργοποιούνται, αν ο εισβολέα δεν καταστραφεί από του γενικού. Αφού αναγνωρίσουν τον ξένο παράγοντα, ξεκινά μια σειρά από αντιδράσει του οργανισμού, η οποία ονομάζεται ανοσολογική απόκριση. Κατά την ανοσολογική απόκριση, παράγονται από ειδικά λευκοκύτταρα, αντισώματα ειδικά για το κάθε αντιγόνο, για την εξουδετερώσή του. Έκτη ερώτηση. Γιατί, παρά την ανοσολογική απόκριση, εκδηλώνονται συμπτώματα ασθένεια όταν ένα εισβολέα προσβάλλει για πρώτη φορά τον οργανισμό μα. Εάν οι ειδικοί εσωτερικοί αμυντικοί μηχανισμοί αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά αντιγόνο, η παραγωγή των αντισωμάτων καθυστερεί. Έτσι, μπορεί να περάσουν μερικέ ημέρε. Στο διάστημα αυτό, το προσβεβλημένο άτομο μπορεί να εμφανίσει τα συμπτώματα τη ασθένεια. Εύδομη ερώτηση: Τι είναι τα κύτταρα μνήμη, τι η ανοσία και πού σχετίζονται. Οι ειδικοί μηχανισμοί άμυνα, όταν δρούν κατά ενό αντιγόνου, δημιουργούν και τα λεγόμενα ειδικά κύτταρα μνήμη. Αυτά ενεργοποιούνται κάθε φορά στο μέλλον που ο οργανισμό θα προσβληθεί από το συγκεκριμένο αντιγόνο. Παράγουν τα κατάλληλα αντισώματα πολύ γρήγορα και σε μεγάλε ποσότητε. Έτσι, εξουδετερώνεται σχεδόν αμέσω το αντιγόνο και δεν εμφανίζονται συμπτώματα τη ασθένεια. Ανοσία ονομάζεται η ικανότητα να εξουδετερώνεται ένα αντιγόνο στον οργανισμό πριν προκαλέσει ασθένεια. Η ανοσία μπορεί να εξασφαλιστεί αν ο οργανισμό διαθέτει κύτταρα μνήμη. 8η ερώτηση: Τι είναι το εμβόλιο, Ένα εμβόλιο περιέχει μικρή ποσότητα νεκρών ή ανενεργών μικροοργανισμών ή και τμήματων του, η οποία εισάγεται σε έναν οργανισμό ώστε να αποκτήσει κύτταρα μνήμη. 9η ερώτηση: Τι είναι ο εμβολιασμό και τι εξυπηρετεί, τι εξυπηρετεί η χρήση των εμβολίων. Εμβολιασμό ονομάζεται η χρήση εμβολίων. Με αυτόν, ο οργανισμό αποκτά κύτταρα μνήμη και συνεπώ ανοσία, χωρί να εκδηλώνει συνήθω συμπτώματα ασθένεια. Χάρη στου εμβολιασμού, πολλέ ασθένειε έχουν περιοριστεί, όπω η ευλογιά, ή έχουν εξαφανιστεί. Με την πρόοδο τη βιολογία, τα εμβόλια συνεχώ αναβαθμίζονται. Δέκατη ερώτηση. Τι είναι ο ορό και τι εξυπηρετεί. Ο ορό περιέχει έτοιμα αντισώματα που προέρχονται από κάποιον άλλο ζωικό οργανισμό που είχε μολυνθεί από συγκεκριμένο μικροοργανισμό και μπορούν να χορηγηθούν σε κάποιο άνθρωπο προκειμένου αυτό να προστατευτεί άμεσα. Ο ορό χορηγείται όταν υπάρχει υπόνοια ότι ένα άτομο έχει μολυνθεί από συγκεκριμένο αντιγόνο και πω οι αμυντικοί μηχανισμοί του δεν θα καταφέρουν να το εξουδετερώσουν. Όταν κάποιο έχει ήδη μολυνθεί, το εμβόλιο δεν μπορεί να βοηθήσει διότι στηρίζεται στη δημιουργία κιτάρων μνήμη. Σε ευχαριστούμε που και σήμερα διάβασε μαζί μα. Θα σε περιμένουμε στην επόμενη ενότητα. Έως τότε να θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντας.